δύο προπονητές όρθιοι παρακολουθούν το παιχνίδι της Τουσέντας σε κουτάς που μεταφέρουν οδηγίες στους παίχτες. Ο Αναστασάκο, η παλιά για τον Ασλίδη, ανοίγει το σκόρο Πλατανιάς. Είναι ο Ασλίδης αυτός που βάζει την Κρητή θέση, το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, στο 50. Κοντά στον κόλτα, μεγάλη επέμβαση από τον Βελίδη. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Πλέον ούτε από τον Ασλίδη. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Βελίδη. Μας παράγει τα πέντε ο Πλατανιάς. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Γκάλατζη θα πιάσει την κεφαλιά να ζήσει και πολύ γρήγορα ο Πλατανιάς το παίρνει προβάδισμα του γκολ. Μόλις το τρίτο λεπτό να αναθέσει να το προβάδισμα με το καλύτερο χρονικό σημείο. Το δεύτερο λεπτό. Ανακούδησε τη σέντρα, κεφαλιά και τον γκολ για τους φιλοξενούμενους. Κεφαλιά του Ασλίδη στο τέταρτο λεπτό. 0. Εδώ θα γίνει το λάθος. Εκμεταλλεύεται ο Ασλίδης. Κοντά στον γκολ ο Πλατανιάς του ανατοπεί. Ο Θωμάς Ασλίδης είναι αυτός που στο 29. Ανοίγει το σκορ για την Γιουβέντους. Εδώ δεν κατάλαβε για τους συναδελφούς την μπάλα. Θα δεις πρώτα πράγματα. Ναζίδης από τα 11 μέτρα απέναντι στον Ερνάντες, με το δεξί θα σου πάρει την άλλη γωνία ο Ερνάντες, το 1-0 για την ομάδα του Πλατανιά, δεύτερο με τον Καλημέρα. Απέναντι στο Ζαρόπουλο, 1-0 για τον Πλατανιά, ο άνθρωπος του αγώνα αυτή τη στιγμή είναι ο Θωμάς Ναζίδης. Μπήκε με το Μεσέντους. Την προηγούμενη αγωνιστική σκόραρε πάλι με πέναλτι ο αρχηγός του Πλατανιά. Απ' την άλλη γωνία ο Σέντους